είναι κάποια τσουρέκια πολύ γνωστά που ας πούμε δεν λένε τη συνταγή. Ας μην πει το μυστικό αυτό το συγκεκριμένο. Ας πει όμως τα υπόλοιπα. Πραγματικά πώς γίνεται το ζυμάρι. Εμένα ρωτάς. Ναι, δεν ξέρω να μαγειρεύω. Το ζυμάρι. Καλέ, το ζυμάρι αλεύρι, νερό. Ναι. Μαγιά και λίγο αλάτι βάζεις άμα θες. That's it. Ναι, και λάδι και το ζυμώνεις. Ωραία, γιατί δεν μπορούσε να το πει αυτό. Προφανώς. Έλατε, γιατί δεν μπορούσε να το πει. Να λέγε αυτό το απλό. Και σου έλεγε το κάτι το παρακάτι που μπορεί να βάζει το παραπάνω. Κάτι άλλο μπορεί να βάζει αυτό. Ναι, μπορεί να βάζει κάτι άλλο. Να δώσει μυρωδιά. Και να βγει από τη δύσκολη θέση εκεί πέρα. Μα να σα πω και κάτι άλλο. Ρε Φέη, άμα είναι τόσο εύκολη η συνταγή τη ζύμη που την ξέρω μέχρι και εγώ, τι ζητούσε και λύσαξε να τη μάθει. Αφού ξέρει να φτιάχνει ζύμη. Ήθελε να μάθει οπωσδήποτε τη ζύμη του Σπύρου. Μα γιατί σου λέει φτιάχνει πενιρλί. Αφού φτιάχνει πενιρλί, πρέπει να ξέρω πώ θα φτιάξει τη ζύμη. Γιατί εκεί είναι το βασικό. Από πάνω ξέρω μετά θα βάλω το μπέικον, το τυράκι μου και οτιδήποτε. Την ντοματούλα και γεια σα. Δεν χρειάζεται να μου πει. Το μυστικό είναι η ζύμη ή το μέσα, ρε παιδιά. Η ζύμη. Και τα δύο, εντάξει. Ναι. Ωραίο, αλλά να... πρέπει να είναι το ζυμάρι, πρέπει να είναι ωραίο. Σωστά. Και το τύλιγμα. Για να μπει το να είναι το ζουμί μέσα στο πενιρλί. Ένα πενιρλί, πόσο καιρό έχω να φάω. Πολλά. Ωραίες, πώς. Προχθές τα πήγε. Όχι. Πώς και σου ξέφυγε το πενιρλί. Δεν είχε πενιρλί. Α, δεν είχε. Γιατί πήγε στη δροσιά εσύ. Ποια δροσιά. Πού θα φάω το πενιρλί, το καλό. Στη δροσιά μόνο έχει πενιρλί. Όχι, αλλά το καλό το πενιρλί είναι στη δροσιά. Άντε καλέ, έχει και στο κέντρο κάτι πάρα πολύ ωραία φτεράδικα. Πώς τα λένε αυτά, καντίνες. Έμαθες τα φτεράδικα τώρα. Καντίνες, ναι, καντίνες. Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά κρατιέσαι. Μια χαρά. Να πάρτε να μην τα χρωστά. Έχετε λυσάξει με την ηλικία μου, έχετε φάει. Που με θέλουν όλα τα πιπίνια. Να τα. Μην ξεχάσουμε φυσικά και εμείς να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στο Γενιλάτσιο. Γιατί το Αγενιού δεν ξέρουμε.